Πρόκειται για την τελική πράξη περιβαλλοντικής νομιμοποίησης του μεγαλύτερου αυθαίρετου της Ευρώπης, σύμφωνα και με τις σχετικές υποδείξεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ακούσαμε και από προηγούμενο ομιλητή. Εμείς προφανώς δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα. Αν θα νομιμοποιήσουμε τελεσίδικα, περιβαλλοντικά, το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης. Αν θα υποκληθούμε ακόμη μια φορά όλοι μπροστά στην ασυλία του κεφαλαίου να αυθαιρετεί, να αυγατίζει τα κέρδη του σε βάρος της ποιότητας της ζωής, της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, γιατί βλέπω την κυρία Ευγενία Μπαρμπαγιάννη στο... Ακούγεστε. Να κλείσει το μικρόφωνο της. Ακούγεστε, ακούγεστε. Λάτε. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη μεθόδευση που επιχειρείται και σήμερα τελικής τακτοποίησης της αυθαιρεσίας, εμείς δεν ξεχνάμε ότι σε αυτήν τη μεθόδευση έχουν συμπράξει ουσιαστικά όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, όλα τα αστικά κόμματα και σε τοπικό επίπεδο η περιφερειακή και οι δημοτικές αρχές στο Μαρούσι. Προηγήθηκαν, για να θυμόμαστε, νομοθετικές ρυθμίσεις επί Νέας Δημοκρατίας Πασό το 2014 κυβέρνησης, επί ΣΥΡΙΖΑ δύο νομοθετικές ρυθμίσεις το 2017, δύο νόμοι. Και το προεδρικό διάταγμα τώρα του 2020 επί κυβέρνησης Νουδού. Έχουμε επίσης για το συγκεκριμένο ακίνητο απόφαση της Διευπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων κατά τη θητεία συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασό το 2014, που αντιμετωπίζει το μόλο νέα στρατηγική επένδυση και το εντάσσει στις fast track επενδύσεις του νόμου 3894 του 10 με πρόσχημα εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος. Έχουμε τις θετικές γνωμοδοτήσεις του ΚΕΣΥΠΟΘΑ επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και επί Νέας Δημοκρατίας το 2019. Έχουμε την θετική εισήγηση το 2017 της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΙΠΕΝ επί ΣΥΡΙΖΑ για την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού χωρικού σχεδίου της περιοχής ΜΟΛ έκτασης 232,6 στρεμμάτων. Αυτά σαν μια σύντομη ιστορία. Γιατί τα αναφέρουμε, για να δειχθεί ότι ακόμη μια φορά, γιατί έχουμε και την εμπειρία από τη μετακατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, που μαζί τώρα με την υπόθεση The Mall Athens, δείχνουν ποιο είναι το κυρίαρχο κριτήριο που οδηγεί τις πολιτικές αποφάσεις όλων των αστικών κομμάτων. Και αυτό είναι η ευημερία και η μακροημέρευση των κερδών του κεφαλαίου. Αυτό αποδεικνύεται. Γιατί για το κεφάλαιο τακτοποιούμε έτσι τις αυθαιρεσίες και παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις και τις κάνουμε και νόμους. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν συμβάλει σε αυτό το έγκλημα σε βάρος πέραν των άλλων και της ποιότητας ζωής του εργαζόμενου λαού. Και η τοπική διοίκηση δεν μένει απ' έξω. Φυσικά έπαιξε και αυτή το ρόλο της. Και συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μπορεί το 2016 να γνωμοδότησε αρνητικά την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού χωρικού σχεδίου. Αλλά και εμείς τότε είχαμε κάνει κριτική ότι αυτή δεν ήταν μια ουσιαστική καταψήφιση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά ουσιαστικά ένας τρόπος που η διοίκηση Δούρου έριξε το μπαλάκι για μια πιο ενεργητική σύμπραξη της τότε διοίκησης Πατούλη στο όλο αντιλαϊκό εγχείρημα. Σε συνέχεια, η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα κ. Καραμέρου, που έλεγε ότι το πρωταυθέν ειδικό χωρικό σχέδιο πρέπει να επιστραφεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και να μην υπάρξει δικαίωμα νέας ή πρόσθετης δόμησης, και συνέχιζε θέτοντας το ζήτημα επιβολής δεσμευτικών αντισταθμιστικών ωφελών και συμπληρωματικών μέτρων και τελών για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της πόλης με συγκεκριμένα έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Του λέω ακριβώς όπως το είχε. Τι είναι αυτό, αυτό τι σήμαινε, αυτά τα στοιχεία δηλαδή, μιλάμε για στοιχεία που ήδη είχαν μπει στον από κοινού σχεδιασμό του Ομίλου Λάτση με κυβερνητικούς επιτελείς για την νομιμοποίηση του γιγαντιαίου αυθαιρέτου. Και μετά φυσικά έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την αιγίδα του κ. Πατούλη, στην οποία δεν συμμετείχε η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία είχαμε βγάλει και καταγγέλλοντας και σχετική ανακοίνωση 4-12 2016, που τα γραμμή έφερε, αυτή τη γραμμή που τελικά εκφράστηκε με την καταπλειοψηφία απόφαση έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ομογάλαξη του κ. Πατούλη, διοίκηση Αμπατσόγλου,
που περιλάμβανε ένα ανέξοδο ευχολόγιο 21 επιμέρους προτάσεων, που άλλες μεν περιλαμβάνονται ήδη στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλες θα τις επιζητούσε, λέμε εμείς, και ο ίδιος ο όμιλος. Ύστερα λοιπόν από όλα αυτά, με την εισήγηση της σήμερα, η διοίκηση του κ. Πατούλη, ως περιφερειακή αρχή πλέον, κληρώστε, κυρία Βιερνού. Αισθάνεται προφανώς ασφαλής. Θέλω το πεντάλεπτο, αν δεν σας κάνει κόπο. Έχετε περάσει αρκετά το πεντάλεπτο, κυρία Βιερνού, ή δεν θα σας το λέω. Ωραία, ωραία, συντομεύω. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι η σημερινή διοίκηση Πατούλη αισθάνεται ασφαλής για να πάρει σαφή θέση υπέρ της έγκρισης της επίδικης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την προσδοκία και στη λογική των αποτελεσμένων να ακολουθεί οριστικά, με αυτόν τον τρόπο η 17ετής περίοδος λαθροχειριών περί το ΜΟΛ, με ιερό σκοπό να παραμείνει πλέον αδιατάραχτη για το απότερο μέλλον η υψηλή κερδοφορία εκμετάλλευση του τεράστιου συγκροτήματος. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός και αυτός ο τρόπος και οι μελέτες αυτές έρχονται να εξυπηρετήσουν πραγματικές ανάγκες για το λαό. Δεν πέφτουμε στην παγίδα, και κλείνω, να αντιπροτείνουμε μια άλλη χωροταξική προσέγγιση, αφού σε κάθε περίπτωση οι λαϊκές ανάγκες δεν χωράνε σε αυτό το σχεδιασμό, ούτε ξεπέφτουμε στη λογική του ξεπουλήματος δημόσιων χώρων έναντι αντισταθμιστικών που θα παζαρεύουν κάποιοι με τον όμιλο Λάτσι. Αυτό θα κάνουν αυτοί που εστερνίζονται τη λογική του μικρότερου κακού. Και έχοντας ξεκάθαρες θέσεις, καταψηφίζουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως κάναμε πριν 4 χρόνια και για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και το ίδιο θα κάναμε και για κάθε άλλη εκδοχή της, αφού δηλωμένος στόχος τους είναι να κατοχυρώσουν τα κέρδη του ομίλου σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής.